Αποκαλυπτική έρευνα έρχεται στην επιφάνεια από την Καλιφόρνια στη ΣΥΠΑ, όπου δείχνει ότι σε πέντε κομιτείε με ποσοστά εμβολιασμού πάνω από τον μέσο όρο του κράτου, παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων ημερησίω και σίγουρα θα πρέπει να εξηγηθεί από του ειδικού πιο σοβαρά από απλά να μα λένε ότι αυτό οφείλεται στο ότι είναι πυκνοκατοικημένε περιοχέ. Σύμφωνα με το CPS Sacramento, μία νέα ανάλυση βρίσκει αρκετές κομιτείες με ποσοστά εμβολιασμού άνω του μέσου όρου να έχουν επίσης υψηλότερα ποσοστά περιπτώσεων COVID, ενώ τα ποσοστά περιπτώσεων μειώνονται σε κομιτείες με ποσοστά εμβολιασμού κάτω του μέσου όρου. Ο ειδικός των μολυσματικών ασθενειών, δόκτωρ Φίλιπ Νόρις, διατείνεται πως τα δεδομένα αυτά δεν σημαίνουν ότι το εμβόλιο δεν λειτουργεί. Ισχυρίζεται πως οι κομιτείες που αναφέρονται με το υψηλότερο εμβολιασμό και τα υψηλότερα ποσοστά περιπτώσεων COVID είναι πυκνοκατοικημένες. Εάν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω σα, είναι πιο πιθανό να συναντήσετε κάποιον που έχει COVID-19. Την ίδια στιγμή, οι επιδημιολόγοι αναγνωρίζουν ότι τα καταγεγραμμένα κρούσματα COVID-19 σε οποιαδήποτε χώρα είναι αναπόφευκτα λιγότερα από τα πραγματικά. Νέα μελέτη υπολογίζει τώρα ότι οι ΕΠΑ απέτυχαν να καταγράψουν το 60% των περιστατικών σε όλη τη χώρα.